Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη Νέα Σκιώνη. Είμαστε ακριβώς από αριστερά έχουμε το λιμάνι και από δεξιά έχουμε την παραλία. Θα κάτσουμε στην παραλία το βράδυ, όλο με casting. Θα στήσουμε γύρω στα 10-11 καλάμια. Και το πρωί θα πάμε λιμανάκι ξημέρωμα. Μπας και μας κάτσει κανένα γοφάρι, γιατί τώρα είναι και εποχή. Θα μπορεί να κάτσει και κανένα λαβράκι, κάνα κεφαλόπουλο, ό,τι έρθει καλοδεχούμενο. Από δολώματα έχουμε ακροβάτι, έχουμε μαζί μας ζυμάρι, έχουμε φρύσα, έχουμε μονοδόγια λευκάδος, τα οποία είχαμε επεισόδιο για να τα πάρουμε. Είχαμε παραγγείλει 30, τα 30 μας τα έκανε 20 και όταν πήγαμε να τα πάρουμε ήταν 10. Να καταλάβετε γιατί μαλάκες ανθρώπους μιλάμε. Ότι στηρίζεσαι σε αυτόν εδώ πέρα για να πάει να πάρεις τα δολώματα και πας εκεί πέρα και σου τραβάει άκυρο και σου δίνει πιο λίγα. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά πίσω, γάμισε τα. Ξεκινάμε το ψαρεματάκι, πάμε να στήσουμε τώρα τα καλάμια. Κοντεύει 8 η ώρα. Άπνοια θα έχει σήμερα, δεν έδινε καιρό. Δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Και πάμε να το γουστάρουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα γεμάτο ψάρεμα. Αυτά, παιδιά, τα λέμε σε λίγο. Μόλις έβγαλε, παιδιά, ο Τίνος μία μουρμούρα. Εδώ. Έχει φάει σε φαραώ. Το βλέπουμε το δολωματάκι πάνω. Και παλεύουμε να στήσουμε και τα άλλα καλάμια. Ο Τίνος θα έχει ρίξει όλα. Εγώ πάω για το τρίτο. Γενικά σε όλη αυτή τη διάρκεια έχει τσιμπιές, αρκετές. Φαίνεται να έχει ψαράκια. Μέσα έχει ένα διαράκι, σίγουρα. Οπότε είναι καλές οι συνθήκες. Το κυνήγι της μουρμούρας συνεχίζεται τελικά. Εδώ με μία ακόμα ρηγωτή ο Τίνος. Τι έφαγε, φιλαράκο? Ακροβάτι, στον ακροβάτι χτύψε. Άρα έχουμε δουλέψει μέχρι τη στιγμή ακροβάτης και φαραώ. Και έχω πάρει και καλές τσιμπιές στο μονοδόλι. Ναι, και εγώ πήρα στο μονοδόλι, πιθανά και δεν καταλαβαίνω. Ωραία, θα έρθει και η σειρά του, πού θα πάει. Αλλά φαίνεται ότι έχει ψάρια, παιδιά. Μακάρι να μας κάτσουν μέχρι το πρωί καλά ψαράκια και μετά να σκάσουμε λιμάνι. Λέγε, φιλαράκι, τι έχουμε? Μουρμούρικα, φίλε, μουρμούριζε αρκετή ώρα. Α, αυτά είναι. Δεν έβαλες φακό από κάτω, Τίνο, και δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνεται ένα στρόγγυλο πράγμα από το δικό μου καφέ. Από το δικό μου φακό. Μουρμουρούσε πολύ ώρα. Α, μάλιστα. Δεν πολύ την έδινα πολύ σημασία, γιατί ήταν πολύ μικρές τις ψυχές, σχεδόν ανύπαρκτες. Αλλά τελικά είχε πάνω αυτό. Ωραία. Αυτά. Πάμε λοιπόν. Παιδιά, το πάρτι με τις μουρμούρες συνεχίζεται. Βγήκε άλλη μία. Όσο πάνε και μεγαλώνουν τα μεγέθη. Και έχει βγάλει και ο Δίνος μία από εδώ. Δεν είμαστε φίλοι. Πέντε τρίποδες. Ο κάθε τρίποδας έχει από 2-3 ψαράκια μέσα. Και συνεχίζουμε. Δίνω, λέγε, ρε. Φίλε, μου παίρνει φρένα. Μου κάνει δυνατά την άγματα. Άντε, μπράβο. Και ζορίζομαι πολύ να το φέρω έξω. Τι έχεις εδώ πάνω? Ακροβάτι. Όπω, ωραία, φίλε. Σφίξε λίγο φρένα. Λίγο. Ω, τα πράγματα είναι δύσκολα, φίλε. Δεν πιστεύω να τραβάς εμένα από εκεί. Δεν νομίζω, γιατί θα σου πω σε λίγο. Κι όμως, φίλε μου, πρέπει να με τραβάς. Για όχι. Σε έφερα έξω.
Ναι. Γι' αυτό έχεις αντίσταση. Καλή μουρμούνα, μεγάλη. Έφαγα φίλε πολλά κεφάλια, πολύ δύναμη. Αλλά τραβούσες και εμένα. Γι' αυτό το νιώθες έτσι. Αλλά είναι μεγάλη. Ωραία. Το μέρος, παιδιά, δείχνει να είναι τελικά ένας μεγάλος μουρμουρότοπος. Το παράξενο είναι ότι ακόμα και χωρίς τα κατάλληλα δολώματα μαζί μας σήμερα, έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βγάλουμε αρκετά κομμάτια και μάλιστα σε πολύ καλό μέγεθος. Η ώρα είναι 3.30 περίπου και εννοείται ότι συνεχίζουμε. Παιδιά, έχουμε αλλάξει μέρος. Φύγαμε από την παραλία. Κόψαν οι τσιπιές, αλλά ούτως ή άλλως ήρθαμε στο λιμάνι. Αυτό είχαμε σκοπό να κάνουμε τη συγκεκριμένη ώρα. Θα πέσουν 4 καλάμια. Είμαστε στην προβλήτα από το λιμάνι της Νέας Κιόνης. Λοιπόν, είπαμε 4 καλάμια, στα 2 θα έχουμε ζυμαράκι και στα 2 θα έχουμε φρύσα με σύρμα, ελπίζοντας για κάνα γοφάρι. Θέλαμε να πάμε τέρμα γωνία, εκεί που μπαίνουν μέσα τα καΐκια, αλλά ήταν φιασμένη από έναν άνθρωπο, ψάρευε, οπότε ήρθαμε εδώ. Περιμένουμε το ξημέρωμα τώρα να δούμε τι θα γίνει. Δίνω σου το όριξε, φίλε. Ναι. Το ζυμαράκι. Το ζυμαράκι, αλλά μάλλον δεν έχω τίποτα επάνω. Σε κοροϊδεψε. Δεν ξέρω αν με κοροϊδεψε ή αν ήταν κάποιο που ήταν αγοφάρι και μου πήρε τα πάντα. Τι είναι, η φρύσα ή το ζυμάρι? Το ζυμάρι, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Όχι, ρε, πάτα κόψε, ρε μαλάκι. Πήρα καλή τσιμπιά, φίλε μου. Ναι, την είδα, ρε. Ωραία. Πάμε. Τι έκανες πάλι, ρε.
Άστο φίλε, αυτά μόνο εγώ. Σε ολόκληρο Πολυάγκιστρο έβγαλα... Τσερουλίτσα. Μάλιστα. Το Πολυάγκιστρο έγινε κουβάρι. Κακό αυτό. Έλα, ξέμπλεξε και ρίξε πάλι. Έχει. Τι έχουμε, Σαββά? Πίτσα, φίλε. Περιμένε. Περιμένε. Με απόχη διαλυμένη που βρήκαμε εδώ. Δεν μπορώ. Και όμως δεν σταμάξει. Μπαίνει πιο μέσα. Πιάνε εδώ προχάτην είναι τώρα. Θέλω κάτι να ρίξω την καλαμαριά να πάω τη δικιά σου. Όρμηξε κατευθείαν. Όχι, που θα το είχανε. Αυτή είναι, παιδιά, η σουπιά που βγήκε πριν. Έψαχνε ο Ντίνος για χταπόδια με τη χαποδιέρα και την πρόσεξε κάτω. Είχα το καλαμάκι, το έγινε μαζί. Και το έριξα, αλλά όρμηξε κατευθείαν. Καλό μέγεθος, μεγάλη. Παιδιά, αυτό ήτανε. Μόλις τα μαζέψαμε. Έχει πάει 2 η ώρα το μεσημέρι, είμαστε εδώ πέρα από χθες το απόγευμα, στις 7.30 περίπου, 7.30-8. Ψάρεψαμε, όπως είδατε, παραλία, πήραμε κάτι μουρμούρες και τα λοιπά. Εδώ πέρα βγήκανε κάτι τσέρουλες και η σουπιά. Το ζυμάρι δεν μας έκανε δουλίτσα, δεν χτύπησε τίποτα εκεί. Οι φρίζες, όπως πέφτανε μέσα, βγαίνανε σκελετωμένες μέσα στο πεντάλεπτο, πολύ ψηλαδούρα. Και κάπως έτσι πέρασε η εξόρμηση. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, γεια σας.